Πάμε τώρα να δούμε τι έχουμε μέσα μας. Αρχίζω να ενεργοποιώ μέσα μας την εσωτερική μας άρνηση. Αυτό μου είναι κάτι γνωστό εμένα. Γιατί η πρώτη άρνησή μου είναι για το φίλο που είμαι. Δηλαδή το ότι έχω φίλο. Από το άφυλο στο φύλο. Έτσι ένα συνειδητό επίπεδο το ότι αν είμαι άντρας και έχω πέος ή αν είμαι γυναίκα και έχω ιδίο, δείτε λιγάκι μέσα σας αν υπάρχει θυμός. Δείτε αν υπάρχει αντίδραση. Αν το πέος μου ορίζει στην ύλη τη διαφορετικότητά μου, το ίδιο και το ιδίο, δείτε ποια είναι η σχέση που έχετε, που έχω, με αυτό που ορίζει το φίλο μου. Δύο είναι οι τρόποι για να μπορείτε να δείτε την αντίδραση. Ή το πέος γίνεται όπλο μάχης, ή το παρατάς ως ενέργεια στην άκρη, το ίδιο και με το ίδιο, που είναι αδιάφορο. Για το αν το φίλο, δηλαδή αυτό που είμαι, έχει μαζέψει όλα τα συναισθήματα, μπορείτε να το δείτε από την καθομιλουμένη. Όταν θέλω να σε ακυρώσω, λέω σε γράφω στα. Δηλαδή ένα μέρος το οποίο δεν έχει καμία αξία για μένα. Εάν θέλω να σου επιτεθώ, λέω θα σε γαμίσω. Δηλαδή θα πολεμήσω. Οπότε μέσα από αυτό, αν είστε συνειδητοί, θα μπορέσετε να δείτε αν υπάρχουν συναισθήματα. Οι άντρες όταν εκφραζόμαστε γι' αυτό, και οι γυναίκες αντίθετα, εάν τυχόν, ανάλογα με τις διαβαθμίσεις, η σχέση σου ποια είναι με το εδίο, μπορείς να φτάσεις μέχρι το σημείο που θα ήθελες να έχεις πέος. Να εκφράζεσαι δηλαδή σαν να είσαι άντρας.
Αυτά σε φυσικό επίπεδο, που έχουν να κάνουν σχέση με το σώμα μου και αυτό που μου δηλώνει. Αν μέσα μου υπάρχει η εσωτερική διαπραγμάτευση, αν θα δεχτώ το σώμα μου και το φίλο μου, μπορεί σε αυτό να έχω μείνει και να έχω αγγυλωθεί και να μην έχω τελικά επιλέξει και αποφασίσει να ζήσω σύμφωνα με το φίλο μου. Αν μείνω για λίγο, θα δω αν υπάρχει μέσα μου μάχη ή αμφισβήτηση αυτού που είμαι. Επειδή υπάρχει μια διαστρέβλωση του νου, αν είμαι γυναίκα με λίγη ψυχή και είμαι αδύναμη, τότε θα ήθελα να είμαι άντρας, γιατί νομίζω, πιστεύω ότι μέσα από αυτό θα δυνάμωνα. Αν είμαι άντρας και έχω πάλι λίγη δύναμη, τότε ή θα κρύβομαι, ή θα προσπαθώ να αποδείξω μέσα από το εργαλείο που έχω, τη δύναμη μου. Οπότε θα δείτε ότι μέσα από αυτά, σε ένα βαθύτερο επίπεδο, ποια είναι η σχέση μου με το φίλο μου. Αν πάμε λίγο πιο βαθιά, θα δούμε ότι το φίλο έχει χρησιμοποιηθεί όχι για ένωση, αλλά για την παράθεση. Ποιος είναι ο πιο δυνατός. Έτσι, μέσα από το νου μου και από το ασυνείδητο, θα κοιτάω ποιο είναι το αδύνατο σημείο σου, για να μπορώ εγώ μέσα από τη δική μου αντιπαράθεση, χρησιμοποιώντας το δικό μου όργανο, να σε οδηγήσω στην κατάκτηση. Αν είσαι γυναίκα που θέλεις να εγκλωβείς έναν άντρα, αρνούμενο ότι είσαι γυναίκα, επειδή ακριβώς είσαι στη μάχη, τότε θα θέλεις τον άντρα να τον βάλεις μέσα στο... Χρησιμοποιείς πάλι, δηλαδή, το φίλο σου όχι για να το βιώσεις, αλλά για να παγιδεύσεις. Αν είσαι άντρας και ζηλεύεις τη γυναίκα γιατί έχει δύναμη, τότε μέσα από αυτό που έχω θα σου δείξω εγώ ποιος είναι ο πιο δυνατός. Έτσι, η ομορφιά του να είμαι άντρας ή η ομορφιά του να είμαι γυναίκα, δηλαδή να βιώνετε η πραγματικότητά μου, είναι ανύπαρκτη. Το να είμαι γυναίκα είναι κάτι άγνωστο, γιατί έχω αρνηθεί το φίλο μου. Το να είμαι άντρας και να ζω σύμφωνα με το φίλο μου, μου είναι άγνωστο. Σε ένα βαθύτερο επίπεδο, γιατί μου το έδωσε αυτό, τι να το κάνει. Έτσι, στον άνθρωπο υπάρχει η άρνηση του φίλου και η μάχη για την κατάκτηση αυτού που είναι απέναντι του. Αυτό όλο ως αίσθηση νιώθω ότι ξεκίνησε από τον πρώτο που αρνήθηκε το να έχει φίλο και το να ζει σύμφωνα με αυτό που του δόθηκε.
Έτσι, σε ένα βαθύ ασυνείδητο επίπεδο υπάρχει ένας θυμός και μία αντίδραση. Αυτό το οποίο πραγματικά δεν θέλεις μερικές φορές είναι και αυτό το οποίο κρύβεις. Έτσι, την ώρα ενός λάθους, το κρύψιμο των γεννητικών οργάνων είναι εκείνο που μαζεψε. Δηλαδή, όλη η ντροπή θα πάει στα γεννητικά οργάνα. Γιατί ακριβώς δεν το έχω δεχτεί. Θα κρύψω αυτό που δεν θέλω να φαίνεται, να υπάρχει. Έτσι, για να κρύψω εμένα και το λάθος μου, όλο αυτό μεταφέρθηκε πάνω σε αυτό που δηλώνει το φύλλο. Τώρα θα εμφανίζεται μόνο σε περίπτωση πολέμου. Ποιος θα φάει ποιον. Ποιος θα είναι από πάνω και ποιος θα είναι από κάτω. Ποιος είναι αυτός που τον έχει τον άλλον. Και δεν έχει τον εαυτό του. Έτσι μπορείτε να δείτε ότι ακόμα και η ένωση, η επαφή, έχει μόνο μάχη και συναισθήματα. Έτσι και η κρεβατοκάμαρα είναι το σημείο, το πεδίο μάχης για την παράθεση. Αν καταφέρω και σε νικήσω, μέσα από την ψευδέστηση του νου μου, θα μπορέσω μέσα από την κούραση της μάχης να πάρω μια ανάσα μέσα από την ικανοποίηση και να ξεκουραστώ. Νίκησα και σήμερα. Είμαι από πάνω. Δεν έχω λάβει δηλαδή τίποτα από αυτό που είμαι. Αν αυτό αφήσετε να απλώσει μέσα σας, θα δείτε ότι όλα ξεκινάνε, ακόμα και η πρώτη προσέγγιση, μέσα από το θυμό, τη ζήλια, την κακία για αυτό που είμαι και για αυτό που είσαι. Έναν ως φίλο και ένα μίσος να με εξαφανίσω ή να σε εξαφανίσω. Όλα αδιόρατα, αλλά υπαρκτά. Έτσι, ανάλογα με τις ποιότητες που έχει ως ψυχή, δηλαδή αν έχω αγάπη, θα τη βάλω μέσα στη διαδικασία του πολέμου και θα τη χρησιμοποιήσω. Δηλαδή, θα έχω μία πονηρή αγάπη. Και αν έχω δύναμη, πάλι θα τη χρησιμοποιήσω για να μπορέσω να σε εγκλωβίσω. Έτσι, αν είμαι άντρας και χρειάζεται να αρχίζω να συνειδητοποιώ ότι είμαι εκείνος που δίνει και η γυναίκα που λαμβάνει, το ερώτημα είναι να θέλω να δώσω αυτό που είμαι. Και η γυναίκα αν θέλει να λάβει μέσα από αυτό που είναι. Δείτε μέσα σας. Αν είστε γυναίκες, αν υπάρχει η τάση του ανοίγματος.
και αν είστε άντρας, αν υπάρχει τάση του να δώσω. Έτσι θα φέρει αυτό στην επιφάνεια όλη τη διαστρέβλωση και όλη τη μάχη που υπάρχει μέσα μου με το φίλο μου, με αυτό που είμαι. Είμαι σε λάθος θέση. Αν είμαι άντρας με αγάπη, άλλος τρόπος ύπαρξης. Και αν είμαι γυναίκα με δύναμη, με άλλο τρόπο στέκομαι. Είτε δίπλα σε έναν άντρα, είτε σε μια γυναίκα. Οπότε δείτε αν έχετε κάποια από αυτά τα στοιχεία, πώς στέκεστε δίπλα στο άλλο φύλο, για να μπορέσετε να δείτε αν έχετε αναγνωρίσει αν είστε άντρας με αγάπη, η γυναίκα με δύναμη, πώς αυτό το βιώνεις, το εκφράζεις, το μοιράζεσαι στη ζωή σου. Θα μείνετε λίγο να νιώθετε μέσα σας τι συμβαίνει. Αν κλωτσάτε ή αν υπάρχει δεχτικότητα του φίλου που είστε. Αν η άρνηση είναι μεγάλη και φτάνεις μέσα στο επίπεδο της τρελάς, τότε θα είμαι έξω για να παίρνω την εκδίκησή μου. Δεν υπάρχει, δεν θέλω, δεν υπάρχει, μου αρέσει, δεν υπάρχει. Τι είναι αυτό που έχω ανάγκη. Και θα αρνούμε οποιαδήποτε ένωση, οποιαδήποτε συνύπαρξη, οποιοδήποτε μοίρασμα. Έτσι, χωρίς να το συνειδητοποιώ, επειδή ακριβώς είμαι μόνος μου, αγριεύω. Η αγάπη για αυτό που είμαι, ως φίλο και ως δράση, επειδή ακριβώς λείπει από τη ζωή μου και δεν θρέφομαι, τότε αρχίζω και αγριεύω. Ο νους μου παίρνει θέση και για να μπορέσω να πάρω τη δίθεν χαρά, θα μπω στην ικανοποίηση και χρειάζομαι πόλεμο τώρα. Και τι θα χρησιμοποιήσω, ό,τι μου έδωσες. Έτσι, ό,τι έχει δοθεί στον άνθρωπο, ακόμα και ως φίλο, μπήκε στη διαδικασία της μάχης. Ακόμα και ως ποιότητα, είτε είναι αγάπη, είτε είναι δύναμη, είτε είναι σοφία για να μπει η πονηράδα, θα μπει στη μάχη. Δεν βλέπω βέβαια από πίσω την άρνηση για εμένα. Αυτή δεν είναι ορατή. Συνέχεια κοιτάω έξω από εμένα. Δεν βλέπω τι χάνω, βλέπω τι θα κερδίσω.
Δεν βλέπω αν έχω όφελος. Δεν βλέπω αν ζω ως γυναίκα και ως άνδρας. Αν εκεί προσθέσετε και όλα τα πρέπει και τις υποχρεώσεις και όλα εκείνα που πρέπει να ακολουθούν από κανόνες, τότε ούτε αισθάνομαι, ούτε νιώθω τι σημαίνει να είμαι άνδρας με ασυνική ενέργεια ή γυναίκα με θηλυκή ενέργεια. Μου είναι άγνωστο. Όλα έχουν χαθεί σε παραδρόμους. Έτσι, αν μιλήσουμε για αυτούς που έχουν κάνει επιλογή και απόφαση να είναι άντρες ή γυναίκες ως ψυχές, τότε εφόσον αυτός ο δρόμος δεν περπατιέται, μέσα υπάρχει μόνο κλάμα. Γιατί αυτό το οποίο ήρθες να βιώσεις ως άνδρας και ως γυναίκα, είναι σε εκκρεμότητα. Το κλάμα είναι και υπαρκτό, αλλά δεν έχεις επαφή με αυτό. Νιώθεις πάντοτε ότι κάτι σου λείπει, αλλά δεν θέλεις να εμβαθύνεις. Επειδή ακριβώς μέσα από τη μάχη γαλουχήθηκα, έρχεται ο νους δηλαδή και δηλώνει τα δεδομένα, εγώ τώρα μέσα από τη μάχη πρέπει να είμαι νικητής. Οπότε όταν θα μου πεις να αφήσω τον πόλεμο, πρώτα απ' όλα με μένα, με την άρνησή μου δηλαδή, και να μπω στη θέση μου ως άνδρας ή ως γυναίκα, εκεί αυτό το κενό θα χρειαστεί να αφήσω όλη αυτή την άρνηση και τη μάχη. Και ό,τι συναισθήματα εμπλέκονται σε εκεί. Και υπάρχει ένας φόβος, εγώ πώς θα επιβιώσω. Έρχεται ο φόβος επιβίωσης γιατί έχεις από τη μάχη και την άρνηση, δεν το έχεις συνειδητοποιήσει. Γιατί μέχρι τώρα η ζωή ήταν επιβιωτική. Δηλαδή ζούσες με τη σταγόνα. Και για να πάρεις αυτή τη σταγόνα, έφτυνες αίμα. Δεν βλέπεις το αίμα, φοβάσαι ότι δεν θα έχεις ούτε σταγόνα. Οπότε αν θα σου πει κάποιος, άσε ό,τι έκανες και άρχισε σιγά σιγά να νιώθεις την εσωτερικότητά σου. Να δεις τι θέλεις, να δεις ποιες είναι οι ανάγκες σου, να αρχίσεις να ζεις ως γυναίκα ή ως άντρας, με δειλά βήματα. Γιατί αν είσαι σε παραδρόμους, το έχεις ξεχάσει. Εσύ φοβάσαι να αφήσεις τη μάχη, γιατί έτσι δεν θα έχεις. Μία σταγόνα. Οπότε σε εκείνο το σημείο θα γίνει αποκάλυψη πώς νιώθεις για το φίλο σου. Τώρα σε ένα βαθύτερο επίπεδο θα αρχίσεις να βλέπεις ότι αν η μοναδικότητά σου ήταν να έχεις αγάπη, τότε ζηλεύεις τη δύναμη. Και αν η μοναδικότητά σου είναι να έχεις δύναμη, τότε ζηλεύεις την αγάπη. Μόνο και μόνο γιατί τα θέλεις όλα. Θέλω να τα έχω. Να μην έχω ανάγκες,
να μην μοιράζομαι, να μην υπάρχει τίποτα έξω από εμένα. Οπότε όταν χρειάζεται να λάβεις τη δύναμη να την πάρεις μέσα από την ένωση και το μοίρασμα, εγώ προτιμώ να το πάρω μέσα από την κατάκτηση. Ο νους είναι κατακτητικός. Θα σου πει την ανάγκη, δεν θα τη ζητήσεις να τη λάβεις, θα την κατακτήσεις. Έτσι αρχίζω και γίνομαι πονηρός. Πώς θα σε πάω εκεί που θέλω. Για να σε κατακτήσω χρειάζεται να διαβάσω ποια είναι η δική σου άρνηση, το δικό σου ασυνείδητο. Εγώ θα διαβάσω εσένα και ξέρω τι σου λείπει. Εσύ θα διαβάσεις εμένα, ξέρεις τι μου λείπει. Και τώρα θα αρχίσουμε να παίζουμε το στρατέγο. Έτσι, μία διαστρέβλωση. Αν εγώ μπορέσω και σε κατακτήσω, τότε εγώ θα είμαι Θεός, γιατί τα έχω όλα. Και δύναμη, και αγάπη, και σοφία, στην ολότητά τους. Ποτέ δεν ένιωσα εμένα, να δω εγώ τι έχω, να δω εγώ τι μπορώ να δώσω, να δω εγώ τι χρειάζομαι, να δω εγώ τι χρειάζεται να λάβω. Για να τα βάλουμε κάτω και να πούμε μέσα από την ένωση να μοιραστούμε. Σιγά εγώ ο Θεός, μην πέσω σε αυτό το επίπεδο. Έτσι θα δείτε βαθιά μέσα ότι το φύλλο είναι μια διαφορετικότητα την οποία δεν τη θέλω. Αυτή είναι η άρνησή μου. Αφού εγώ αρνούμαι εμένα, τότε θα κοιτάω έξω από εμένα. Είναι εύκολη μετά η κρίση για εσένα. Την κρίση για το δικό μου φίλο και για αυτό που είμαι δεν τη δω ποτέ. Τα συναισθήματα που έχω για εμένα δεν τα δω ποτέ. Οπότε, ως άντρας ή ως γυναίκα, ένα πράγμα μπορώ να αναγνωρίσω. Ότι με συχαίνομαι και δεν με θέλω. Έτσι, ο νους παίρνει θέση και η κρίση μεγαλώνει. Πώς είσαι έτσι. Τι είναι αυτό που είσαι. Δεν επιτρέπεις να μπεις μέσα να νιώσεις. Να πάρεις επαφή με την εσωτερική σου ανάγκη και τη διαφορετικότητά σου. Έτσι ο νους γίνεται μαζικός, δηλαδή εγώ αν είμαι γυναίκα, αν είμαι άντρας, σε άλλη ηλικία οριμάζω, με νιώθω. Έχω άλλη εποχή της ανάγκης μου. Άλλα πράγματα θέλω. Αν έμενα μόνο σε μένα, τότε οι ανάγκες μου θα με οδηγούσαν στο να τιμήσω τον άντρα στη σωστή στιγμή για εμένα.
Όμως μέσα από το νου μου τα πράγματα θα έπρεπε να είναι ξεχωριστά. Τα βραβεία θα έπρεπε να ήταν δυνατά. Όχι στην ανάγκη. Ναι στην απόδειξη. Οπότε σε ένα βαθύτερο επίπεδο μπορώ να αναγνωρίσω ότι ποτέ δεν τίμησα αυτό που αισθανόμουν ή αυτό που ένιωθα για εμένα ως ανάγκη. Οπότε αυτό δεν εκφράστηκε ποτέ. Δεν το ζήτησα να συμβεί. Δεν το έλαβα. Οπότε ο άντρας ως ενέργεια και ως ύπαρξη ή αντίστοιχα για εσάς η γυναίκα είναι ανύπαρκτη. Αν ρωτήσει κάποιος τι είναι να είσαι άντρας, από το νου θα πάρετε αποδείξεις. Και πολλά πρέπει. Αν βαθύνεις μέσα σου και δεις ποια είναι η ανάγκη σου, θα εκπλαγείς. Το ίδιο και για τη γυναίκα. Αν όμως επιτρέψεις για λίγο να νιώσεις μία φορά την ανάγκη, μετά θα κλαις για μέρες. Γιατί αυτό το ήξερε να αισθανθεί, αλλά υπήρξε η άρνηση. Έτσι ως άντρας δεν ζήτησα, αλλά μπορούσα να οδηγώ να λαμβάνω χωρίς να εκτίθομαι. Ως γυναίκα τα πράγματα το ίδιο πονηρά. Έτσι δεν υπήρχε η καθετότητα που έλεγε ότι εγώ με τη δική μου λογική, μέσα από το δικό μου φίλο, έχω ένα συγκεκριμένο θέλω, μια συγκεκριμένη ανάγκη, γιατί αυτό το ορίζει ακόμα και το φίλο μου που είμαι. Έτσι τα πράγματα μπλέκονται. Μέσα από το νου χάνονται. Τώρα σε βαθύτερο επίπεδο, αν θέλω να εκδικηθώ τον άντρα που είμαι, η εκδίκηση θα βγει πάνω σε μια γυναίκα, γιατί όταν την εκδικούμε, τότε εγώ εκδικούμε τον ίδιο μου, τον εαυτό ως φίλο. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και με τη γυναίκα. Αν εκδικηθείς έναν άντρα, τότε αυτός δεν θα υπάρξει, άρα εσύ δεν θα είσαι ποτέ γυναίκα. Δεν συνειδητοποιείς την αόρατη εκδίκηση που υπάρχει, πρώτα σε σένα και σε αυτό που είσαι και μετά στον άλλον. Όλα αυτά, αν δεν γίνουν συνειδητά, να αρχίζουν σιγά σιγά να έρχονται στην επιφάνεια, να βλέπεις ότι η κίνηση από πίσω κρύβει κακία, κρύβει εκδίκηση, βέβαια πρώτα σε σένα. Εσύ πιστεύεις ότι το κάνεις στον άλλον. Και έτσι για πρώτη φορά θες να συνειδητοποιείς ότι η άρνηση είναι πρώτα για αυτό που είναι. Τα υπόλοιπα μετά απλά συμβαίνουν. Άρα εγώ δεν λαμβάνω αυτό που είμαι. Δεν ζω σύμφωνα με εμένα. Προτικότητά μου. Και ασχολούμαι με σένα. Γιατί δεν είσαι
αυτό που εγώ αρνούμαι. Έτσι, αν δείτε ότι οι άντρες έχουν αρνηθεί τον άντρα, αλλάξαμε θέσεις. Οπότε τώρα για να επιστρέψουμε πίσω σε εμάς, το μόνο που χρειάζεται είναι να παίρνουμε λίγο χρόνο. Να βλέπουμε πίσω από τις κινήσεις και τις λέξεις τι κρύβεται. Σου τη λέω για να σου την πω. Σε υποτιμάω για να μην υπάρχεις. Σε υπερεκτιμάω για να μην είμαι. Άρα, αν αρχίζετε να ακούτε τι λέτε, πώς εκφράζεστε στη στιγμή, αν αρχίζετε να βλέπετε τι κάνετε, θα μπορέσετε σιγά σιγά να ανακαλύψετε τα συναισθήματά σας. Έτσι, αν δεξιά μου υπάρχει μια θέση για τη γυναίκα και εδώ που κάθομαι υπάρχει μια θέση για έναν άντρα, αυτό που αρνούμε, αυτό που ακούσατε δηλαδή, είναι να κάτσω στη θέση μου. Η θέση έχει συγκεκριμένο όριο. Έχοντας ένα φύλλο, θα ζήσεις μέσα σε ένα τετράγωνο που είναι η θέση σου. Αν διαχέεσαι, ένα μέρος ενέργειάς σου θα φεύγει εκτός θέσης. Άρα δείτε ως γυναίκες τι είναι αυτό που έχετε ανάγκη και τι χρειάζεται να λάβετε, το αντίστοιχο οι άντρες, για να μπορείτε σιγά σιγά να οριοθετήσετε. Εσύ που είσαι γυναίκα, έχεις δύο. Δεν μπορείς να εισβάλλεις. Εγώ που έχω δύο, δεν μπορώ να κάνω αυτό το οποίο ένας άντρας μπορεί να κάνει. Εγώ που έχω πέος, πάλι οριοθετούμε. Δεν θα μπω στα χωράφια σου. Οπότε ας μαζευτούμε. Για να αρχίσουμε να αισθανόμαστε αυτό που έχουμε. Έτσι θα αρχίσουμε να ξεγινόμαστε, για να γινόμαστε.
Δείτε τις σχέσεις σας με το φίλο σας. Δείτε πώς συμπεριφέρεστε και κρίνετε το αντίθετο φίλο. Αρχίζετε να κάνετε συνειδητή την κρίση. Ως ενέργεια. Δείτε πού αυτή σας οδήγησε. Σε τι επιλογές στη ζωή σας. Βιώστε μέσα από αυτήν την επιλογή αν λάβατε ή αν ξοδευτήκατε. Και αναγνωρίστε τη διαδρομή ως άρνηση. Απέναντι στο φίλο μου. Και σε αυτό που είμαι. Έτσι, μιλώντας μόνο για μένα, μέσα από την αναγνώριση θα σας πω ότι ως άνδρα με κακομεταχειρίστηκα. Δείτε πως χειριστήκατε το φίλο σας. Και συνειδητοποιήστε τη διαδρομή. Έτσι, εγώ ο Δαβίδ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Την πόλη που σε ασυνείδητο επίπεδο μάχεται το φίλο της. Οι άνθρωποι πολεμάνε με αυτό. Λόγω τη στιγμή της αλήθειας. Ακούσατε, νιώσατε, αισθανθήκατε. Αναγνωρίσατε. Στο όνομα του Θεού. Στο όνομα του Κυρίου σου.
στο όνομά μου Δαβίδ, του Υιού του επί της γης, στο όνομα της Χριστίνας, κόρης του, στο όνομα του Ιάσουνα και του Αγίου Πνεύματος, και όλα αυτά επιστρέφουν με αναγνώριση στο Δημιουργό. Το αστέρι ως άνθρωπος. Ο Θεός το φως. Μητέρα Παναγία αγκαλιά. Κύριος Ιησούς. Κυριότητα. Εγώ Δαβίδ. Ο άνθρωπος. Ο άνδρας. Συνειδητότητα της αγάπης. Χριστίνα. Σοφία και η δύναμη. Το φως του επί της γης. Η γυναίκα που οδηγεί. Ο Ιάσο μας και το Άγιο Πνεύμα. Η ίαση. Ανοίγω την πόρτα. Ψυχές με ρόγο και ζωή στη γη. Αμήν.